Ο Ευθύμης είναι, λέει, δάσκαλος μιας πολεμικής τέχνης που λέγεται Krav Maga. Είναι μια πολεμική τέχνη. Εγώ την είχα μόνο ακουστά, δεν ήξερα λεπτομέρειες. Ξεκίνησε, λέει, από τον στρατό, τον Ισραηλινό στρατό, και θεωρείται, ας πούμε, street fight. Δηλαδή, και καλά ότι είσαι στον δρόμο και έρχεται κάποιος να σε κλέψει με ένα μαχαίρι, με ένα στυλιάρι, να δεχτείς μια τέτοια άμεση απειλή. Οπότε σου μαθαίνουν εκεί κάτι λαβές, πώς να τον πιάσεις, πώς να το κάνεις και τέτοια. Και είπαμε, OK, ας ασχοληθούμε λοιπόν ένα λεπτό από τη ζωή μας, 1,5 με τις πολεμικές τέχνες ή αλλιώς με τα μαχητικά αθλήματα. Ωραία, το Krav Maga είναι μια επιλογή. Υπάρχουν πάρα πολλά μαχητικά αθλήματα. Είναι το box. Ξέρετε, είναι πάλι ελληνορωμαϊκή ελευθέρα και τα λοιπά, που δεν σε συμφέρει για street fight. Δηλαδή είναι τα πεζοδρόμια τόσο βρώμικα που όσο ξύλο και να το ρίξεις στο αλληλό θα έχεις πάρει τόσα μικρόβια πάνω που σίγουρα εσύ θα πεθάνεις πρώτος, οπότε μακριά από την πάλι στο δρόμο. Είναι, ξέρω εγώ, είναι το Muay Thai, αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία τέχνη, στην πραγματικότητα λέγεται Muay Thai. Αλλά θα ξοδέψεις τουλάχιστον 3 μήνες πώς λέγεται. Muay Thai, Muay Thai, Muay Thai. Δηλαδή θα φας πολύ ξύλο και στο τέλος από τα νεύρα θα καταλήξεις σε ένα μπαρ να πίνεις κοκτέιλ Muay Thai. Οπότε θα ξεκινήσεις για αθλητής και θα βγεις αλκοολικός. Είναι το καράτε, είναι το τζούντο, είναι το κουμφού που μου αρέσει εμένα. Ειδικά το κουμφού, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Το φούτζο πάι. Αυτό είναι η τέχνη του τίγρη. Έτσι λέγεται, και επειδή είμαι εξής και κάποια μέρα μπορεί να τύχει να δω το μελισσανίδι, θα μου κάνει ένα νιά, μην το κάνω αυτό. Οπότε μου αρέσει το φουτζάο πάρα πολύ. Φουτζάο πάει, αν δεν το είπα σωστά. Φουτζάο πάει, αυτή είναι η σωστή τέχνη. Πάμε τώρα στη χρησιμότητα. Για ποιο λόγο ένας άνθρωπος να πάει στα καλά καθούμενα, ας πούμε, να κάνει μια πολεμική τέχνη, μαχητικό άθλημα. Δηλαδή να βαράει σάκους, να τρώει γονατιές, να γεμίζει μελανιές κτλ. Γιατί ζούμε σε αστικό περιβάλλον, φοβόμαστε ότι κάποιος μπορεί να μας απειλήσει, να μας κλέψει, μια κοπέλα να πέσει θύμα βιασμού. Οπότε θέλει με κάποιο τρόπο να αμυνθεί. Ακριβώς αυτό λοιπόν, παιδιά. Κοιτάξτε. Λοιπόν, κοιτάξτε ποια είναι η χρησιμότητα της πολεμικής τέχνης του μαχητικού αθλήματος. Για να είσαι σοβαρός αθλητής, πρέπει να κάνεις 365 μέρες, τουλάχιστον τις 180, 150 με 180, να κάνεις προπόνηση. Η προπόνηση σε αυτά τα αθλήματα είναι πραγματικά σκληρή. Σου φτιάχνει μια συγκλονιστική φυσική κατάσταση. Οπότε λοιπόν, έρχεται ο κλέφτης με το μαχαίρι. Το βλέπεις. Τι θα του κάνεις. Όχι. Τρέχεις. Γιατί δεν σε κυνηγάει? Γιατί είναι σαπιοκυλιάς αγύμναστος. Εσύ είσαι γυμνασμένο παλικάρι. Στα 100 μέτρα τον κοιτάς, έχεις γλιτώσει. Και τι λες? Ευχαριστώ που κάνω Krav Maga. Ευχαριστώ, δάσκαλε, που κάνω Φουτζάο Πάι. Γιατί έμαθα να τρέχω. Χριστόφορο, καλώς ήρθες στον Εξαρχείοντι. Καλώς σε βρήκα. Θα σε βομβαρδίσω. Ρίξε. Λοιπόν, φωτογράφησε μου τον εαυτό σου προσωπικά και επαγγελματικά. Τι είναι ο Χριστόφορος Ζαραλίκος, ποιος είναι? Το καλύτερο παιδί της γειτονιάς. Ναι, σιγουράκι, ναι. Αυτό 100%. Είναι αυτό που από μικρός λέτε, τι καλό παιδί, τι καλό παιδί. Μεγαλώνοντας φρόντισε αυτό, δεν το άλλαξα. Δηλαδή, το τι καλό παιδί βέβαια είναι και βαρετό. Εντάξει, ήταν τι κολόπεδο. Αυτό όχι. Γιατί είναι okay. Και λίγο ποικιλία. Δηλαδή, και άμα σε λένε ότι καλό παιδί, δεν είναι και φυσιολογικό. Δεν είναι καλή. Όλοι, δηλαδή. Okay. Εντάξει. Κάντε παγκαλά. Άμα οι κακοί σε λένε καλό παιδί, τι παίζει τώρα εκεί. Επαγγελματικά. Κάνω κάτι το οποίο δεν ξέρω αν είναι επάγγελμα για μένα ή όχι. Είναι κάτι το stand-up, δηλαδή. Είναι κάτι που ξεκίνησα να το κάνω όταν είχα μπουκώσει από το θέατρο και μπουκώσα νωρίς, δηλαδή ήμουν 5 χρόνια στο θέατρο. Και μπουκώσα από διάφορα. Ένιωθα πολύ καταπιεσμένος, ας πούμε, στην έκφραση. Οπότε ξεκίνησα να κάνω stand-up κυρίως για να ξεφύγω από αυτό. Δηλαδή ναι. Για να ξεφύγω να δω τι θα κάνω. Ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό την δουλειά μου. Και μάλιστα δεν είχα και αποδείξει να το κάνω δουλειά, γιατί τα πρώτα 2 χρόνια, 1,5 που έκανα stand-up, είχα high score στα νίκια. Χρώσταγα 8 νίκια. Τι δουλειά. Καλή απόδοση. Δεν κοίτα, το high score μου ήταν ναι, τα ναι, πρώτα. Ναι, ναι. Αλλά μετά με την πορεία είδα ότι με βοηθούσε πάρα πολύ στην έκφραση. Δηλαδή ότι ανοίχτηκα εγώ, σαν άνθρωπος, ανοίχτηκα. Και μετά ήρθε το ραδιόφωνο, μετά ήρθε μια εκπομπή στο Μέγκα. Οπότε λίγο-λίγο άρχισε να χτίζεται μόνο του μέσα μου. Ότι μήπως αυτή είναι η δουλειά σου κιόλας. Σωστά. Και επισήμως, ότι πραγματικά αυτή είναι κυρίως η δουλειά μου. Αυτό έκατσε μέσα μου πολύ συνειδητά πια πριν 5-6 χρόνια, όπου ήταν και η τελευταία χρονιά που δούλεψα στο ραδιόφωνο, στο Best. Οπότε αποφάσισα, επειδή δεν άρχεται το χάλι με τις περικοπές, κόψε κάτι, αποφάσισα μέσα μου, γιατί το έκανα συνειδητά, ότι τα έσοδά μου, δηλαδή ο τρόπος που πληρώνω το νίκη μου, τα έξοδά μου, που ζω, που κάνω διακοπές, είναι το stand-up. Είναι το live. Ναι, ναι, ας το πω έτσι. Ναι, ναι. Δεν είναι ούτε η τηλεόραση, ούτε το ραδιόφωνο. Είναι το live. Συμφωνώ.
Α, γι' αυτό το γουστάρουμε κι εμείς οτιδήποτε ζωντανό. Ναι, τότε κούμπωσε. Τότε δηλαδή το έκανα συνειδητά. Ναι, ναι, ναι. Τότε συνειδητά. Δηλαδή και αποφάσισα, ρε παιδί μου, ότι είτε βγάζω 100 ευρώ, είτε βγάζω 1000 ευρώ, αυτά είναι τα λεφτά που θα ζω. Είναι ζωντανό, κοίτα. Είναι τα λεφτά του live. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Χιούμορ, σάτυρα, χαβαλέ. Προσδιορίσε τα, ιεράρχησε τα, είναι ένα κομμάτι, αλληλένδετα, όπως σου βγαίνει. Όχι, δεν είναι ένα κομμάτι, τελείως διαφορετικά. Είναι άλλο πράγμα ο χαβαλές. Να βάλω μια τάξη. Είναι όλα απαραίτητα. Είναι όλα απαραίτητα. Όλα. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα. Όχι, επειδή μερικοί γίνονται και κομικοί εστέτες. Mm-hmm. Όχι, όχι. Είναι όλα απαραίτητα. Στη ζωή είναι απαραίτητη. Η χαζομάρα της πενταήμερης. Απαραίτητη. Δεν γίνεται χωρίς αυτό. Σωστά. Είναι απαραίτητη η σάτυρα, δηλαδή η κριτική ματιά. Και το δεν με νοιάζει αν θα γελάσετε, αλλά φεύγει ένα βέλος από εδώ και πάει εκεί που πρέπει. Εντάξει, η σάτυρα στοχεύει πάντα την εξουσία. Το χιούμορ, δηλαδή το λεκτικό, το έξυπνο, το λογοπαίγνιο. Είναι όλα απαραίτητα. Απλώς κάποια στιγμή είναι πάρα πολύ καλό, θα έλεγα και για τη ζωή του ανθρώπου, πιο πολύ για τη ζωή του κωμικού, να επιλέξει το ποσοστό. Είναι δηλαδή μια κλίμακα που παίζει με ποσοστά από εκεί πέρα. Όχι, εγώ νομίζω, κατά τη γνώμη μου, κάνει καλό και στον κωμικό και στην καριέρα του, δηλαδή και στη δουλειά του και στην προσέγγιση, γιατί ξεκαθαρίζει και το κοινό που θέλεις. Ναι, καταλαβαίνεις. Εμένα, αν με ρωτήσεις, ας πούμε, που είμαι, εγώ είμαι στη σάτυρα. Πλέον. Αυτό αγαπάς, αυτό θέλεις να κάνεις. Αυτό κάνω, δηλαδή έχω ξεπεράσει κάθε άγχος να πω ένα κείμενο που δεν θα βγάλει πολύ γέλιο, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Αν θεωρήσω εγώ ότι είναι απαραίτητο να το πω, να ακουστεί για την παράσταση, για τη δεδομένη κοινωνική στιγμή, εντάξει, για αυτό που συμβαίνει γύρω μας. Την επικαιρότητα, την κοινωνική στιγμή. Ακριβώς. Εδώ, γιατί είμαστε μια χώρα που περνάει δύσκολα. Καλά, είμαστε μια Ευρώπη που περνάει δύσκολα. Οπότε έχω φύγει τελείως από αυτό ότι μπορεί 5 λεπτά να μην γελάσετε. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει, γιατί πρέπει να το πω. Έχω ανάγκη. Θέλω. Να το βγάλει, θα μετά θα σας φέρω εγώ, μην ανησυχείτε. Ό,τι πιο εξαίσιο χιουμοριστικά έχεις ακούσει ή έχεις πει. Ό,τι θέλω αστραπία, ό,τι σε έχετε στο μυαλό σου. Κάτι που άκουσες και θέλει να γελάσεις, κάτι που είπες εσύ και θεώρησε ότι ήταν πολύ καλό. Κάτι που άκουσα. Καλά, εγώ είμαι και δυσκύλιο στο γέλιο. Δηλαδή, αν επιμένει. Είμαι αντιστρόφο ανάλογο. Είμαι άθλιο κοινό. Ναι, ναι. Άθλιο κοινό. Να έχεις 100. Ευτυχώ που έχει αυτό το ρόλο. Δεν το πιστεύω. Να έχεις 100 σαν και εμένα κοινό. Τελείωσε. Όπα, αδερφέ μου, πού του φέρατε αυτού. Ναι, όχι, δεν είμαι. Είμαι καλό κοινό όμω γιατί ακούω. Ναι, με αυτή την έννοια. Ναι, ναι. Δεν γελάω. Είσαι καλός ακροάτης. Ναι, ακούω. Ναι. Πάρα πολύ προσεκτικά. Αστείο, τι σου είχε έτσι κάτι που έχεις πει εσύ που θεωρούσε ότι ήταν πολύ δυνατό και σου άρεσε για σένα. Εμένα από τα πιο αγαπημένα μου και είναι all time classic, ας πούμε, και είναι πραγματικά είναι αστείο Ζαραλίκος. Είναι ένα πολύ παλιό νούμερο. Έχω πολλά χρόνια το παίξω πια. Mm-hmm. Όπου δεν είναι όλο αυτό αστείο. Τα αστεία θα ακούσει, τα αστεία είναι δύο λέξεις μόνο. Ναι. Όπου η αδερφή μου, ας πούμε, έχει παντρευτεί ένα αστυνομικό, πολύ ερωτημένη κτλ. Πολύ ωραίο παιδί, παιδαράς. Είχε ένα σοβαρό πρόβλημα στο σεξ το παλικάρι αυτό. Ήταν πάρα πολύ γρήγορος. Ναι. Πάρα πολύ. Δηλαδή, ήταν επαναληπτικός. Δηλαδή ήταν αυτή η καραμπίνα. Ήταν φλασάκος. Δηλαδή, μάλιστα, το χαρακτηριστικό ήταν, ας πούμε, ότι υπάρχει μια παράβαση στο μπάσκετ, ναι, που είναι ότι αν έχεις κάτσει, ξέρω εγώ, 30 δευτερόλεπτα στη ρακέτα. Ναι, σωστά, αυτή την παράβαση δεν την έκανε ποτέ. δεν την κατάφερε ποτέ. Και το αστείο ήταν, ας πούμε, ότι αγαπιόταν με την αδερφή μου και αυτή την αγαπούσε. Το αστείο ήταν ότι. Η ατάκα, δηλαδή, αγαπημένη μου, ότι όταν γινόταν μπαπ και του φεύγε, την κοίταγε με αυτό το ύφος του αστυνομικού, του συνδικαλιστή που πρέπει, έχει βγει στην τηλεόραση να απολογηθεί για τον συνάδελφό του που έχει πυροβολήσει 16χρονο στον δρόμο και κοίταγε με αυτό το ηλίθιο ύφος και λέγε «Εκπυρσοχρότησε μόνο του». είμαι πάρα πολύ περήφανος. Είναι τρεις λέξεις. Γι' αυτό το κάφρικο. Ναι, το βάζεις και το του. Εντάξει, οκ, σωστό. Το κάφρικο αστείο, αλλά βγαλμένο από τη ζωή. Καλό, δυνατό, πολύ καλό. Δηλαδή, είναι πραγματικά ένα αστείο που εγώ θεωρώ ότι εμένα με χαρακτηρίζει. ο τύπος που είναι αστυνομικός και είναι ερωτευμένος και είναι μια αδερφή μου. Ναι. Δεν θέλει πολύ να το. Καλό, αλλά καλό. Δεν γίνεται κι αλλιώς. Εκπληροσωπεύεται μόνο του. Εντάξει, και συνέχεια το αστείο. Το κρατάμε εδώ. Ναι. Να δώσουμε μικρές δόσεις. Ναι. Η πιο εξαιρετική σκέψη, αυτή που σε κάνει να αισθάνεσαι όμορφα, να σε εξητάρει. Δεν χρησιμοποιώ πολύ το έξι λόγω του εξαρχείου. Τι σε εξητάρει, ναι, σαν σκέψη. Πάρα πολύ. Και τώρα, μόνο που το είπες και το σκέφτηκα, ήδη έχω ανατριχιάσει. Ότι έχω μπροστά μου ανθρώπους οι οποίοι είναι πραγματικά ταλαιπωρημένοι, βασανισμένοι, περάσει δύσκολα και το χειρότερο απ' όλα έχουν μπει σε μια συναισθηματική κατάσταση που πιστεύουν ότι δεν τους αξίζει να περάσουν καλά. Να. Δεν τους αξίζει να διασκεδάσουν, να ψυχαγωγηθούν. Ότι έχω μπροστά μου τέτοιους ανθρώπους και μετά από 15 λεπτά τους έχω πάρει από εκεί και τους έχω πάει αλλού.
Πολύ δυνατό, πολύ. Αυτή, δηλαδή, και ανθρωπιστικό. Στο... Ναι. Αισθάνεσαι ότι πάρα κάτι προσφέρει. Πάρα πολύ. Ναι, μα δεν υπάρχει. Ξέρεις τι. Είχα την ευτυχία να έχω γείτονα για μερικά χρόνια τον κύριο Κούντουρο. Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε φίλοι κτλ. Αλλά το συναντούσα που έβγαινε βόλτα στη γειτονιά, στο Μέτς. Και με είχε συγκλονίσει ο τύπος όταν την πρώτη φορά που μας σύστησε ένας γείτονας, δεν με ρώτησε τι δουλειά κάνω. Ξέρεις τι με ρώτησε. Μου λέει, είπαμε ο Χριστόφορος κτλ. Ναι, okay. Μου λέει, είσαι χρήσιμος άνθρωπος στην κοινωνία. Του λέω πάρα πολύ. Μου λέει, γιατί είσαι χρήσιμος. Του λέω, γιατί κάνω τους ανθρώπους να γελάνε. Αυτό. Και μου λέει, το κάνεις καλά. Του λέω, το κάνω με την καρδιά μου. Οπότε, και μου λέει, εντάξει, καλά. Είσαι χρήσιμος. Συμφωνώ. Μου μείνε, μου αρέσει πάρα πολύ. Ήταν συγκλονιστικό ότι κάποιος σε ρωτήσει τι δουλειά κάνεις, πώς αυγάζεις, πού μένεις. Είσαι χρήσιμος άνθρωπος στην κοινωνία. Εσύ αισθάνεσαι γεμάτος. Ναι, ρε, εσύ. Πολύ σημαντικό. Το πιο σημαντικό. Ή τουλάχιστον ένα βασικότατο κομμάτι, γιατί αυτό βγαίνει προς τα έξω. Λοιπόν, καλύπτει πραγματικά. Σου καλύπτει πάρα πολλά πράγματα. Καλύπτει πολλά πράγματα. Επί του παρόντος, Σταύρος του Νότου. Πλας. Σταύρος του Νότου, πλας. Βάζουμε και το single. Ναι, δεν μας βάζουμε τους έντεχνους εκεί που είναι. Όχι, μας πάνε απέναντι. Εμείς να είμαστε πιο κοντά στη συγκρούνα. Εντάξει, είναι αυτός ο ρατσισμός του έντεχνους. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, εκεί πλάς. Ξηγέμαι. Δύο λόγια και για το Σταύρο του Νότου και ό,τι άμεσα έρχεται. Εντάξει, ο ναός του έντεχνου, τους χοροϊδεύω φουλ. Μ' αρέσει πάρα πολύ να χοροϊδεύω τους έντεχνους γιατί περισσότεροι είναι φίλοι μου. Όλους. Πολιτική σάτυρα, στο ψαχνό. Είμαστε σε φουλ προεκλογική περίοδο. Προσπαθώ λίγο να ξυπνήσω τον κόσμο, λίγο να τον επαναφέρω στη σχέση σου με την κάλπη, στη σχέση του ψηφοφόρου. Έχω κάνει και ένα σποτάκι που κοροϊδεύω το γνωστό σλόγγαν συντρόφισσες και σύντροφοι και λέω ψηφοφόροι και ψηφοφόρησες. Ψηφοφόρησες. Ναι. Σωστά. Εντάξει, θα μας ακούσει κάποιος φιλόλογος, θα μας δει, αλλά δεν έχει σημασία. Σάτυρα κάνουμε. Και προσπαθώ με το κοινό να σπάσουμε λίγο αυτόν τον τρόμο πως ό,τι και να ψηφίσεις, όλο Πασόκ βγαίνει. Φοβερό πράγμα είναι αυτό. Είναι τρόμο, είναι πανικό. Είναι δηλαδή. Είναι σαν να έχει φάει μουσακά και να πέτει για ύπνο. Δηλαδή θα βγει σε φιάλτη. Φτάνει, ρε! Εκεί είναι για πάντα. Και ποιο είναι το πιο τρομερό? Ότι όλοι μιλάνε για το Πασόκ και εγώ και δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κόμμα Πασόκ. Είναι κοινάλ. Είναι στο DNA. Ναι. Δηλαδή, είναι σαν θρησκεία, ρε παιδί. Δηλαδή, κανεί δεν είδε το Χριστό και όλοι κάνουν τον είδε, ρε φίλε. Πού το ξέρει? Όχι. Πασόκ. Δεν υπάρχει. Είναι εκεί. Ναι, ο ήλιο. Πασόκαρα. Για το κλείσιμο. Τι, θα παίξουμε. Μετά, στο χαρτί. Όχι, όχι, για τον επίλογο. Πολύ σύντομα. Πριν από το μαχητικό κομμάτι, θέλω την πιο έξοχη, την πιο εξαίσια ευχή σου προς όλο τον κόσμο. Τι θα ευχόσουν στον κόσμο? Λοιπόν, παιδιά, όταν ερχόμαστε σε αυτόν τον πλανήτη, με όποιο τρόπο πιστεύει ο καθένας, εντάξει, άλλοι πιστεύουν, ερχόμαστε από τα αστέρια, άλλοι πιστεύουν. Ό,τι θέλει. Όλα μέσα. Εγώ τα πιστεύω. Σταύρος. Λοιπόν, ναι. Ίσα είναι το λόγιο, νομίζω, έτσι λέμε. Λοιπόν, όπως και να πιστεύετε, ο λόγος που ερχόμαστε σε αυτόν τον πλανήτη είναι για να διασκεδάσουμε και να περάσουμε καλά. Αυτός ο πλανήτης, αν το δεις από μακριά, είναι μόνο για πάρτι και γιορτή. Δες στη φύση. Δες στα νερά. Είναι τόσο όμορφος που είναι. Λοιπόν. Πραγματικά, όσο βαθιά και να έχετε μπει στο Λούκι, ας πούμε, ότι δουλειά, καριέρα, λεφτά, καπιταλισμός, επανάσταση. Και... Okay, μην ξεχνάτε ποτέ ότι όλα τα πράγματα πρέπει να τα κάνουμε για να ζήσουμε. Και όταν λέμε να ζήσουμε, μας αξίζει να τα ζούμε όχι όλα. Να επιβιώσουμε. Όχι να επιβιώσουμε. Εδώ όλος ο πλανήτης είναι στη φάση επιβίωσης. Αυτό δεν είναι ζωή. Οπότε θα ευχόσουν. Να το βάλετε στο μυαλό σας αυτό. Δηλαδή, βάλτε το, ξυπνήστε κάθε πρωί, ας πούμε, και τότε θα αρχίσετε να καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Δηλαδή, σίγουρα αυτή η σκέψη δεν θα σου πληρώσει τη ΔΕΗ, αλλά πραγματικά θα σου βοηθήσει να καταλάβεις ότι αφού ξοδέψεις 10 λεπτά από τη ζωή σου, μία ώρα, δύο ώρες, για να βρεις τα λεφτά να πληρώσεις τη ΔΕΗ, πρέπει να δεις τι θα κάνεις με τις υπόλοιπες ώρες. Οι υπόλοιπες ώρες, λοιπόν, δεν μπορεί να είσαι στον καναπέ να βλέπεις τηλεόραση. Δεν γίνεται, δεν είναι ζωή αυτό. Οι υπόλοιπες ώρες είναι. Τι θες να σου, να μαγειρέψεις, να βρεις το καλύτερο φαγητό, αυτό. Να μιλήσεις με τους φίλους σου, να πας να κάνεις μια διαδήλωση, να κάνεις ένα πάρτι, να κάνεις σεξ, να κάνεις έρωτα, να ακούσεις μουσική. Δηλαδή πρέπει να κάνεις κάτι το οποίο να συνδέεται με τη ζωή. Να πας μια βόλτα στο βουνό, να πας μια βόλτα στη θάλασσα, να πας να γίνεις οικολόγος, να πας να ξυλώσεις, ας πούμε, το ορυχείο χρυσού γιατί μολύνει το περιβάλλον. Δηλαδή όλες οι δράσεις να στοχεύουν στο ζω. Θέλω να ζήσω εδώ. Και θέλω να ζήσει και ο φίλος μου και το παιδάκι μου και ο γείτονας. Κάτι αυτό. Τέτοιο είχα στο μυαλό μου ότι θα μου έλεγες. Αυτό το μήνυμα μου κάνει πάρα πολύ. Είναι δυνατό, αισιόδοξο, όπως πρέπει να είναι η ζωή. Για τον επίλογο. Έτσι, μια ανακεφαλαίωση. Τι είπαμε, πες μου για την πολεμική σου τέχνη. Φουτζάω πάει. Φουτζάω πάει. Δηλαδή, άμα σου κάνω μια φωτιά, τι θα κάνεις. Θα σου κάνω πάρα πολλά μπλοκ. Για πάμε το πρώτο. Έλα. Έτσι. Για κάνε μου εσύ μια με το κραβ. Πάμε. Χτυπά. Α, ναι.
Για κάνουμε μια μεταριστερό. Εγώ δεν θέλω να σε χτυπήσω, φίλε. Όχι, θα επιβιώσουμε για να περάσουμε θέλω το. Θέλω να σε βάλω στη θέση σου. Α, εντάξει. Μεταριστερό, πάμε. Πάμε. Παπ, παπ, παπ. Α, και κάνει και παπ. Θέλω ήχο να μου κάνει. Ο ήχο εμά είναι χαμηλά. Έλα. Για πάμε. Έλα. Α, και εμεί το έχουμε αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε. Ανάλογα. Χαμηλά, ναι, ναι, ναι. Βγαίνει χαμηλά. Και χτυπάμε και δέρνουμε. Έχουμε πολλά δέντρα. Έχετε τι χρειάζεται. Πολύ καλό. Γι' αυτό και μανικιούρ με την κούρα. Μανικιούρ με την κούρα. Είμαστε. Είναι στο πλαίσιο τη σχολή. Ναι, ναι, ναι. Αφού τραβήξουμε τα πουσάψουμε, μετά κάνουμε. Ναι, ναι. Όχι, πούμε. Όλα αυτά, αλλά δεν έχουμε το πεντικιουράκι μα και το μανικιούρ. Ναι, ναι, ναι. Χάρηκα πάρα πολύ. Πάντω και ακόμα και αυτό, οι πολεμικέ τέχνε στα μαθητικά αθλήματα, το πνεύμα είναι αθλητισμό. Αθλητισμό. Και ξέρει, να σου πω κάτι. Δεν το ξέρω εγώ. Ξέρει τι σημαίνει κουνφού στην ευρεία έννοια. Για πες. Okay. Κουνφού είναι αυτό που είναι ο καλύτερο στον τομέα του. Μάλιστα. Δηλαδή, φορά... εσύ είσαι δημοσιογράφο. Ναι, 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 ναι. Αν είσαι καλό δημοσιογράφο, είσαι κουνφού δημοσιογράφο. Journalist. Ναι, 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 ναι. Πολύ μου κάνει. Σε ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετικό. Θα σε χαιρετήσω και αναλόγω. Εμεί λέμε κοιντά. Κοιντά. Πε μου κάτι. Α, που κάνετε τέτοια. Ναι, πρέπει αυτό... ο δικός μας χαιρετισμός σε ολόκληρη χορογραφία. Στην επόμενη εκπομπή. Πρέπει να σηκωθώ να, να διώξω τα ντράμπες. To be continued, λοιπόν. Πρέπει, ναι. Μιγιάγι, πώς το λέγανε, πώς ήταν το Μιγιάγι. Καράτε Kid 16. Κάτι 16. Λοιπόν, εξαιρετική συνέχεια, δημιουργική, χαρούμενη. Σας περιμένω στα Σταυρό του Νότου Plus. Θα είμαστε εκεί μέχρι κάθε Παρασκευή, μέχρι την 19 νομίζω Απριλίου, που μετά ξεκινάει η μεγάλη εβδομάδα. Ωραία. Διασκέδαση, γέλιο, ευδοξία και δημιουργία. Και πάλι να σε καλώ. Εγώ όμως κάνω πολιτική σάτυρα, οπότε θα κάνω τη χάρη στον Ευθύμη. Θα πω για τις πολεμικές τέχνες που έχω πει κάτι, θα πω κάτι ακόμα, αλλά δεν γίνεται να μην πω κάτι και για την πολιτική ζωή του τόπου. Κοιτάξτε να δείτε λοιπόν. Εγώ πιστεύω, ας πούμε, ότι η ΚΝΕ, την οποία τη λατρεύω, πρέπει διαφημιστικά, πρέπει λίγο να εξελιχθεί και τους πρότεινα ένα συνδυασμό ταινίας, Hollywood, ας πούμε αυτό, με πολεμικές τέχνες. Δηλαδή, τους είπα να χρηματοδοτήσουν μια ταινία όπου είναι ένας πιτσιρικάς, βάλε τώρα Δευτέρα Τρίτη Γυμνασίου, okay, 12-13 εκεί, και έχει 2-3 ψευτόμαγες χρυσαυγίτες στο σχολείο και κάθε δεύτερη μέρα το κάνει με έμφαρο στο ξύλο. Τι να κάνει το παιδί, θέλει να αντιδράσει με κάποιο τρόπο και αποφασίζει να μάθει μια πολεμική τέχνη. Και εδώ ξεκινάει η ταινία. Τι κάνει, δεν πάει σε σχολή, πάει στον Περισσό. Μπαίνει μέσα στον Περισσό, έχουν έναν συγκλονιστικό δάσκαλο του κούμφου, Βόρειο Κορεάτη, Βόρειο Κορεάτη, το τονίζουμε, δεν παίζουμε με αυτά, έτσι. Οκ, okay. Το Μιγιάγκι. Πάει λοιπόν, του λέει δάσκαλε το και το, του λέει μην ανησυχείς, εγώ. Είσαι πρόθυμος να κάνεις τα πάντα, τα πάντα, του λέει για το κούμφου. Του λέει πάρε αυτό το πακέτο, είναι 2.000 αφίσες του κόμματος, πάρε τον κουβά, αλευρόκολα, τον μπουγέλο και πάμε. Πάνε πατησίων. Του λέει δάσκαλε, εδώ θα κάνουμε προπόνηση, εδώ θα κάνουμε προπόνηση. Ξεκίνα, του λέει όλες τις κολόνες θα περάσεις αφίσες του κόμματος. Του λέει και πώς θα μάθω. Wax on, wax off. Wax on, wax off. Σε 3 μήνες πάει στο σχολείο και τους κάνει σκόνη στο ξύλο. Άσε που το κόμμα έχει μονίμως γεμάτη την πόλη αφίσες.